Ανήμερα των Αγίων Θεοδόρων, ο φυσικός θησαυρός της νησίδας που βρίσκεται απέναντι από την Αγία Μαρίνα, ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια των προσκυνητών που καταφθάνουν από πολύ νωρίς το πρωί με καραβάκια που ναυλώνονται μία φορά το χρόνο. Οι εικόνες με τους κρητικούς έγαγρους στις πλαγιές της νησίδας εντυπωσιάζουν. Η σημερινή μέρα δεν είναι μόνο συνδεδεμένη με τον θρησκευτικό χαρακτήρα της γιορτής των Αγίων Θεοδόρων, αλλά αποτελεί ορόσημο για ολόκληρη την περιοχή, οι κάτοικοι της οποίας μπορούν όχι απλά να στρέψουν το βλέμμα τους αυτό το μικρό κομμάτι προστατευόμενης γης μέσα στη θάλασσα, αλλά και να γνωρίσουν για λίγο τη σπάνια χλωρίδα και πανίδα του. Για μας το νησάκι είναι το σύμβολο της καθαρότητος και της αγνότητος της περιοχής. Χαιρόμαστε που η φύση εδώ πέρα μας δίδει σε κάθε ματιά μας ένα ολόκληρο πλάνο ομορφιάς και πραγματικά είναι ένα θείο δώρο για τον τόπο μας. Κάθε χρόνο έρχομαι. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία και να έρχεται ο κόσμος. Μια φορά το χρόνο είναι να γιορτάζουμε το νησί μας, να βλέπουμε το περιβάλλον που είναι τόσο καταπληκτικό, η θέα, οι μυρουδιές που παίρνουμε από τα θυμάρια και όχι μόνο. Να έχει ο κόσμος υγεία και να έρχεται. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα για το χωριό που μπορούν οι επισκέπτες να δουν το νησί μας, το οποίο είναι προστατευόμενη περιοχή για τα κρικρή. Η νησίδα Θοδωρού έχει ανακηρυχθεί ως εκτροφείο για τη διατήρηση του κρητικού έγαγρου από το 1963 και ανήκει στη ζώνη ειδικής προστασίας για τη διατήρηση των άγριων πτηνών. Ουσιαστικά είναι μια ρεζέρβα γενετικού υλικού εγάγρων. Έγινε αμέσως μετά την επόμενη χρονιά από τη δημιουργία του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. Είχε τη στόχευση ότι αν κάποια στιγμή καταστραφεί ο Εθνικός Δρυμός, να μην κινδυνεύει να χαθεί το γενετικό υλικό του κρητικού έγαγρου. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Δασών Χανίων, ο αριθμός των κρητικών έγαγρων στα Θοδωρού υπολογίζεται στους 120, ωστόσο ακριβής καταγραφή δεν είναι εφικτή.